έχουν γίνει αυτά. Πάμε στο Μάριο Γεωργιάδη. Για να συγκεντρώνω, γιατί αυτή η συρρήγνωση. Πώς εξηγείται. Συρρήγνωση είναι τελείως το αντίθετο από αυτό που είπε ο κ. Κονόμου αυτή τη στιγμή για τους χαμηλούς τόνους. Εμείς είμαστε ένα από τα θύματα, όπως και τα μικρότερα, τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, αλλά και τα κόμματα του κέντρου που υπάρχουν, κοντά στο κέντρο όσα υπάρχουν, που πέσαμε θύματα του άρρωστου δικοματισμού και της πόλωσης. Πάντα υπάρχει. Είπαμε, για, είπαμε για χαμηλούς τόνους, αλλά τους τόνους τα δύο κόμματα τους σηκώσανε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάει και η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή είναι η πρόθεσή της, να κάνει μια συνένεση μετά με όλα τα δημοκρατικά κόμματα και να μπορέσει να έχει μια συνεννόηση. Όμως δεν το επιδίωξε καθόλου αυτή την τετραετία, αλλά ήταν συνέχεια πάμε σε εκλογές, να χτυπάει και να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ, που το ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά αποδείχτηκε ότι καθόλου τη διάρκεια της διακυβέρνησης είπε ψέματα, δεν έχει κάνει τίποτα. Πάρα πολύ λίγα πράγματα που μπόρεσε να κάνει σε μορφή επιδομάτων που μπορεί να έδωσε σε κάποιους ανθρώπους, τα οποία σίγουρα δεν είναι μια πολιτική η οποία μπορούμε να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε και να σώσει. Από εκεί πέρα. Ορίστε. Η πορεία της Ενώσης Κεντρών. Η πορεία της Ενώσης Κεντρών συνεχίζεται. Η Ενώσης Κεντρών είναι, κατ' εμάς τουλάχιστον και αυτό που λέμε, είναι το κέντρο το γνήσιο. Είμαστε ένα ακόμα καθαρό. Δεν χρωστάμε δάνεια. Δεν έχουμε offshore. Δεν εμπλεκόμαστε με κανένα σκάνδαλο. Δεν έχει ακουστεί κανένα τέλεχος Ενώσης Κεντρών να εμπλέκεται με κάποιο σκάνδαλο. Το 1,5% όμως των ευρωεκλογών. Το 1,5% των ευρωεκλογών μας έχει βάλει σε σκέψεις να δούμε τι λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν, να δούμε ποιες λάθος επιλογές μπορεί να έχουμε κάνει, πώς πολύ πιο ορθά θα στήσουμε το επόμενο ψηφοδέλτιο και τις λίστες μας για τις ερχόμενες εκλογές πλέον, και να μπορέσουμε να ακουστούμε. Γιατί καλώς ή κακώς δεν ακουστήκαμε. Έτσι και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και ο πρόεδρος μας δεν φιλοξενήθηκε στα λεγόμενα μεγάλα μέσα το τελευταίο χρονικό διάστημα και ήταν και ένα μέρος της πόλωσης το ότι οι φωνές των δύο μεγάλων μονομάχων υπερκάλυπταν τις φωνές των μικρότερων κομμάτων. Και γι' αυτό και οδηγήθηκαν και στην διάλυση κάποια από αυτά και δεν αντέχουν να κατέβουν. Ούτε οι ΑΝΕΛ θα κατέβουν, ούτε το ποτάμι θα κατέβει να αναμετρηθεί. Εμείς έχουμε συνηθίσει τα δύσκολα και στις τρικυμίες και ο πρόεδρος και όλα τα στελέχη της Ενώσης Κεντρών δεν φοβούνται. Το θέμα είναι να δούμε και ποιοι έρχονται. Γιατί πλαισιώνουν την Ένωση, την πλησιάζουν την Ένωση Κεντρών, την πλαισιώνουν και την αγκαλιάζουν και τις θέσεις τους και τα ψηφοδέλτια. Και δεν κάνουν πίσω στα δύσκολα που ξαφνικά είδαν ένα 1,5% κάποιοι και τρομοκρατήθηκαν και φύγανε. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η ψήφος στην Ευρωβουλή και τελείως διαφορετική η ψήφος στην Ελληνική Βουλή. Βέβαια, θα μπορούσε να υπήρχε το ανάγνωσμα ότι στην Ευρωβουλή να τους βάλουμε μέσα. Πιο χαλαρά. Τώρα το χαλάρω. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή και εγώ δεν διαφωνώ μεγάλο με 42 κόμματα και πολύ υπήρχε διασπορά. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, μεγάλη διασπορά. Είναι τεράστια διαφορά και η διασπορά και μάλιστα θα το δούμε και σε αυτές τις εκλογές. Θα είναι πολύ λιγότερα τα κόμματα. Τώρα θα είναι λιγότερα και λιγότερο το ποσοστό που θα μείνει εκτός Βουλής για την αυτοδυναμία. Και μάλιστα, σίγουρα. Και μάλιστα εγώ εν αντιθέσει με τον κύριο Οικονόμου που είπε ότι δεν θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι ψηφίζει. Λίγο αμφιβάλλω με κάποιους ανθρώπους που στηρίξανε. Όχι, δεν είπα ότι δεν ξέρει. Όχι, ξέρει ποιον ψηφίζει, αλλά αμφιβάλλω για την κρίση του. Και αν είναι θύμα προπαγάνδας. Όταν ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος με την διαπραγμάτευσή του σε 6 μήνες έχει υπερχρεώσει την Ελλάδα με τουλάχιστον 100%. Και αυτό το λένε ακόμη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά χρήζει της εμπιστοσύνης ενός μεγάλου ποσοστού του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πέσει θύμα προπαγάνδα. Και αντίστοιχα και με έναν άλλον, ο οποίος πουλούσε ό,τι πουλούσε. Η εξήγηση μπορεί να είναι μικρό το ποσοστό. Η εξήγηση νομίζω είναι άλλη. Ότι θέλω να πάω κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι και η ψήφος διαμαρτυρίας που μπορούμε να πούμε ότι από το δεδομένο, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, πρέπει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λεβέντης το βράδυ των εκλογών είπε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που είπατε εσείς, πώς γίνεται να υπερψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο χρέωσε την Ελλάδα, αφενός και αφετέρου, να μην στηρίζουν την Ένωση Κεντρών που είχε μια ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μα δεν είναι μόνο η Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ λέω ότι είπε εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό πατάω πάνω στο κομμάτι εσείς. Γιατί πατάω τον άνθρωπο. Η Συμφωνία των Πρεσπών και είναι και κοινό παραδεκτό και από όλου. Δεν νομίζω να συμφωνούν ιδιαίτερα και ο κ. Μουγουλίδης που είναι και από την Κοζάνη, πόσο μάλλον από τη Βόρεια Ελλάδα, την πραγματική Βόρεια Ελλάδα, τη δική μας Μακεδονία. Πρέπει να διαφωνεί σε πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να δοθεί το όνομα τη Μακεδονία. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών να κάνουν μια σύσκεψη, να ακούσουμε τον λαό που διαδήλωνε των εκατοντάδων χιλιάδων κόσμων που κατέβηκαν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, το να γίνει ένα δημοψήφισμα, το να μπορέσουμε
οι πολιτικές δυνάμεις να ενωθούμε και να έχουμε μια ενιαία στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την οικονομία. Λοιπόν, έχει να γίνει τρία χρόνια. Θα έρθω. Από τότε δεν έχει μιλήσει καθόλου. Η τελευταία φορά. Με αυτό. Η τελευταία φορά που έγινε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ήταν όταν ανέλαβε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης πριν από τρία χρόνια. Βάλτε μια ανατελεία. Από τότε. Κύριε Γεωργιάδη, μια ανατελεία. Ότι η ονομασία δεν αποτέλεσε σημείο διαφωνίας της πλειοψηφίας του Δημοκρατικού Τόξου. Αυτό τουλάχιστον. Για εμάς είναι κόκκινη γραμμή. Για εσάς. Και το έχουμε εκεί και ξεκάθαρο. Όχι, περίμενα με έντρο πως τόνις μου γίνει. Η ονομασία δεν υπήρξε σε σημείο διαφωνίας. Τα περισσότερα κόμματα. Πάμε. Τι βήματα θα κάνετε από εδώ και πέρα. Εμείς τους λόγους που ο ελληνικός λαός πρέπει να δώσει τη στήριξη στους νέων εξωτερών. Γιατί τα ακούμε όλα αυτά. Ωραία είναι που τα λένε και οι συνάδελφοι. Αλλά έχουν κυβερνήσει και έχουν κρυθεί, έτσι. Από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον είχαμε εναλλαγές. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ξανά Νέα Δημοκρατία, ξανά Πασόκ. Μετά πήγαν και οι δύο μαζί, συγκυβερνήσανε. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας σώσει από τους δυο τους και τώρα πάμε να σωθούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα όλοι έχουν κυβερνήσει, όλοι έχουν κριθεί με τα καλά τους και τα κακά τους. Κάποιο έργο έχουν κάνει οι πάντες. Το θέμα είναι ποιος έχει κάνει το λιγότερο κακό σε αυτή τη χώρα και αντί να συζητάμε για το ποιος θα κάνει κάτι καλό. Το πρώτο θέμα είναι αυτό ότι πρέπει υγιείς πολιτικές δυνάμεις και δημοκρατικές δυνάμεις να έχουν μεγαλύτερο λόγο μέσα στην Ελληνική Βουλή. Όπως είναι και η Ένωση Κεντρών. Έχουμε θέσεις, προτάσεις για όλα τα θέματα. Για την ασφάλεια, για τα κόκκινα δάνεια, για το Σκοπιανό, για τις συντάξεις. Κύριε Γεωργία, θα σας απαντήσει ένας κόμμα που σας ψήφισε. Όσοι σας ψήφισα, μπήκατε στη Βουλή με ποσοστό με αρκετούς βουλευτές και περισσότεροι λαγίσαν από εσάς. Γιατί λαγίσαν. Εντάξει, το γιατί να βλέπουμε και ποιους έρχονται, γιατί ήταν το επόμενο που θα πω. Αλλά να σας πω κάτι. Αλλά τους επέλεξες. Να πω ένα παράδειγμα, θα αναφερθώ και εκεί, δεν αποφεύγω καμία ερώτηση. Σε ένα λεπτό το πολύ θα έχω ολοκληρώσει. Είσαστε εκδότης εφημερίδας. Έχετε προσωπικό. 13η και 14η, εισφορές για 13η και 14η σύνταξη πληρώνεται στον ιδιωτικό τομέα. Στα ταμεία μπαίνουν τα χρήματα. 13η και 14η σύνταξη ο ιδιωτικός τομέας, οι συνταξιούχοι από τον ιδιωτικό τομέα δεν παίρνουν. Γιατί? Γιατί προφανώς τα παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση και τα δίνει για να παλώσει τα τρύπες. Έχουν καταληφθεί με τον νόμο Κατρούγκαλο. Η 13η και η 14η σύνταξη. Στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς πληρώνετε τις φορές για 13η και 14η σύνταξη. Πληρώνετε τις φορές, ρωτήστε για τον λογιστή σας. Στον ιδιωτικό τομέα, προσέξτε, όχι στο δημόσιο. Για τον ιδιωτικό τομέα μιλάω. Η συνταξιούχη. Υπάρχει 13η και 14η σύνταξη. Πληρώνετε εσείς τις φορές για 13η και 14η σύνταξη. Όπως το λέει. Πληρώνετε τις εισφορές, τις πληρώνετε. Εντάξει, δεν έχουν μειωθεί οι εισφορές. Αυτή τη στιγμή όμως το σύστημά μας είναι αναδιανεμητικό, δεν είναι ανταποδοτικό. Άρα οι τωρινές εισφορές πληρώνουν τους τωρινούς συνταξιούχους. Δεν μπαίνει ένας κουμπαράς και λέμε ότι αυτοί που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Εγώ πληρώνω τον πατέρα μου. Να σου το πω απλά. Ακριβώς. Αλλά ο πατέρας σας, αν προέρχεται από την ιδιωτική οικονομία, δεν παίρνει 13η και 14η σύνταξη, παρόλο που εσείς πληρώνετε τις φορές. Λοιπόν. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Τα στελέχη που έρχονται. Που έχουν προτάσεις όπως είναι ο κύριος Ιτανίδης, όπως είναι ο κύριος Χαλικιώτης, όπως είναι η κυρία Σταυρινούδη, η κυρία Κούτρη, ο κύριος Αποστολόπουλος, ο Πέρος. Μην πω, ας πούμε, και να δικήσω κάποιους άλλους. Είναι στελέχη τα οποία λένε ότι ο πάγκος που υπάρχει στην Ένωση Κεντρών είναι καλύτερος από τους βουλευτές οι οποίοι φέρθηκαν αχάριστα. Εγώ θέλω να το πω δημόσια. Φέρθηκαν αχάριστα γιατί ήταν διορισμένοι από τον πρόεδρο και τον εγκαταλείψαν όλοι. Θέλω να το πω δημόσια. Το έλεγα και όταν ήταν. Φοβούμενοι ότι θα έρθουν καλύτεροι όταν θα έρθουν. Δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο. Ότι ενώ πήρατε 1,5% δεν έρχεται κόσμο σε εσά, ειδικά στα ψηφοδέλτια, έρχονται και γνωστά όνοματα. Μου κάνει εντύπωση. Μα πραγματικά έρχεται κόσμο γιατί πιστεύει στι θέσει Ένωση Κεντρών και πιστεύει ότι η Ένωση Κεντρών πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή και κλείνω με αυτό, γιατί καταρχάς ότι είμαστε ένα έντιμο κόμμα και το είπα και προηγουμένως, δεν έχουμε δάνεια, δεν έχουμε offshore, δεν έχουμε διορίσει, δεν κάνουμε ρουσφέτια και ούτω καθεξής. Έχουμε στη δημόσια διοίκηση, όπως ανέφερε και ο κύριος Παπάς, ακριβώς τις ίδιες ιδέες. Πρέπει να γίνει εξοδολογισμός, αξιολόγηση, εντοπισμός αναγκών, εντοπισμός αργομίστων. Αυτός που κάθεται σπίτι του γιατί διορίστηκε από κάποιον βουλευτή ή από κάποιον υπουργό και δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν κάνει τίποτα. Να τον βρούμε, να τον αξιοποιήσουμε ή να τον απομακρύνουμε. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί επειδή βρήκε μέσον για να μπει να δουλέψει να είναι βάρος και των συναδέρφων του, γιατί υπάρχουν παραγωγικοί δημοσιοί υπάλληλοι που πρέπει να επιβραβευθούν, που κάθονται και τιμούν τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, αλλά κάποιοι που, κάνουν, που στις πλάτες αυτών κάθονται σπίτι του ή λουφάρουνε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Σωστό. Τι θα κάνουμε θα το δούμε. Λοιπόν, και κλείνω με το εξής. Σας παρακαλώ όμως. Στο θέμα των συνεργασιών.
Επειδή λένε πολλά για το αν η Ένωση Κεντρών θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, σαφέστατα πρέπει να μην έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί το εκάστοτε κόμμα θα πρέπει να λογοδοτεί. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι, θα είναι, το κόμμα, ότι είναι το κόμμα το οποίο με την αριθμητική αυτή μειωμένη, γιατί δεν ήταν και 153 συνέχεια, βρέθηκαν 145 συν πρόθυμοι, συνέχιζε, κυβερνούσε και παίρναγε τα νομοσχέδια μόνο του. Εμείς λέμε ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, να έχει ανάγκη και κάποια άλλα κόμματα μαζί, να μπορούν να λογοδοτούν, να υπάρχει η δεδηλωμένη τουλάχιστον σε όλα τα νομοσχέδια. Όχι ξαφνικά βρήκαμε ευκαιρίες γιατί δεν θέλαμε το σύμφωνο συμβίωσης, αλλά θα το ψηφίζανε άλλοι, θα πρέπει να περάσει και βγάζουμε την ουρά του μας απ' έξω σαν ανέλ. Και μετά έρχονται κάποιοι άλλοι και λένε: διαφωνώ με το τάδε νομοσχέδιο, αλλά θα το ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ Ένωση Κεντρών ή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία όμως. Αυτό όμως, προσέξτε, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, όταν υπάρχει μια κυβέρνηση και έχουν συμφωνήσει στο σχέδιο για να βγει η χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, θα πρέπει να υπάρχει διαδηλωμένη και όχι να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν και τα επιμέρους. Λοιπόν, δεν είναι και τα επιμέρους. Αυτό λέμε. Ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο από την αρχή μέχρι το τέλος και αν διαφωνούν σε κάποιο νομοσχέδιο θα πρέπει να ρίχνουν την κυβέρνηση. Εδώ θα να κάνουν τα στραβά μάτια. Εδώ θα είμαστε πλέον σε 40 μέρες να δούμε και τη νέα κυβέρνηση και αν θα υπάρξουν και συνεργασίες ή μόνο αυτοδυναμία. Αφέστατα. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεση του ελληνικού λαού το σύμφωνο συμβίωσης και της δημοκρατίας. Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Αλλά για το Σκοπιανό θα πρέπει να πέσει η κυβέρνηση, κύριε Μουλίδη. Λυπάμαι, αλλά για το Σκοπιανό θα πρέπει να πέσει. Και όχι με προθύμους να έχετε με 6 επιστολές πρόθυμους να υπογράψουν τα πάντα. Τελείωσε έτσι. Τελείωσε. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι δημοκρατία. Κύριε με πρόθυμε. Συμφωνείτε δηλαδή σε αυτή δημοκρατία. Την κοινοβουλευτική λογική. Σε ψήφισε ο λαός για άλλο πράγμα. Σε ψήφισε για αυτό που πιστεύει το κόμμα που πήγες. Και κανονικά θα έπρεπε να ανήκει η έδρα στο κόμμα. Ο βουλευτής μετακινήθηκε εξαιτίας τη συμφωνία που πρεσπών. Γιατί μετακινήθηκε. Για να πάρει υπουργείο μετακινήθηκε. Για να πάρει υπουργείο. Για την καρέκλα. Και με λευκή επιταγή. Ψηφίζω χωρίς τον κύριο Μωραήτη και τον άλλο. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό έργο. Μην μου το ανοίγετε, που σας στερώ το χρόνο. Κύριε Παπά, δύο σχόλια.